Μόνο να υποψιαστεί μπορεί πόση χαρά μας δίνει κάθε φορά. Πόση ανάταση νιώθουμε με την δική του ανάταση. Γιατί, εντάξει, υπάρχουν και οι άνθρωποι που χαίρονται με τις χαρές, τις νίκες, τον πρωταθλητισμό των άλλων. Είναι ο Χρήστος Βολικάκης μαζί μας. Καλώς τον. Γεια σας. Ε, Και είναι αυτό που γράφει κάτω από το όνομά του για άλλη μια φορά επιβεβαίωση ότι πράγματι είναι παγκόσμιο πρωταθλητής ποδηλασίας, μένουν λίγοι μήνες για να έρθει στη συλλογή των μεταλλίων του ε, και η, η κορυφαία ε, διάκριση, έτσι να τα δείξουμε όπως, τα, όπως έχει πάει η κάμερα πάνω, όπως είναι εκεί, χωρίς να βλέπουμε το Χρήστο, θέλω να μου περιγράψεις από τα δεξιά σου προς τα αριστερά τι βλέπουμε. Είναι τα μετάλλια από τα παγκόσμια κύπελα, από το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και από του ευρωπαϊκού αγώνε. Για δείξτε μου, με, με το χέρι. Σου. Χρονιά. Έτσι, πάμε. Αυτά είναι παγκόσμια κύπελα, ευρωπαϊκοί αγώνε, παγκόσμια κύπελα, πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, mm. παγκόσμιο κύπελο. Και οι δύο επένει από του ευρωπαϊκού αγώνε. Αυτό, αυτό να το σηκώσουμε γιατί δεν φαίνονται, δεν είναι μέσα. Σηκώσέ το στο δικό σου το πλάνο. Μίνσκ λοιπόν mm. αυτό και το άλλο από το Μίνσκ. Αυτά σα έρχονται με μια καθυστέρηση ή τα παίρνετε επί τόπου. Όχι, είναι εκεί επί τόπου μετά του αγώνε. Μα δίνουν και αυτά που ουσιαστικά μένουν για μια ζωή. Μα υπενθυμίζουν τι. Σήμερα μας. που εσεί βλέπετε την κουβέντα μα ε, για ώρε κυριολεκτικά, ο Χρήστος Βολικάκη θα είναι στην Πολωνία. Ναι, Έτσι. αύριο πάμε για μια φωτογράφηση με την Ολυμπιακή Επιτροπή ενώψη Ολυμπιακών Αγώνων και ξαναγυρνάμε και προπονήσεις κάνουμε. Να πούμε ότι τυπικά το εισιτήριο για του Ολυμπιακού θα το έχει σε ένα μήνα από τώρα, έτσι, αρχέ Μαρτίου. Αρχέ Μαρτίου θα ανακοινωθούν επίσημα μετά τον, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Βερολίνο, οι Ολυμπιακέ Προκρίσει. Εντάξει, είμαι, είμαι πολύ χαρούμενο. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και κόσμου. Ήταν ένα ε, στόχο, γι' αυτό ταξιδέψαμε και στον Καναδά και είχαμε τα mm -hmm. ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με τα υπερατλαντικά ταξίδια. Έτσι. Είμασταν ε, Χονγκ Κονγκ, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία. Σκεφτόμασταν αν θα ταξιδέψουμε για τον ναι, Καναδά. Να το ξέρει το Θεό που έφυγε σε γέρο από το Χονγκ Κονγκ και αυτέ τι περιοχέ. Ναι, ναι τώρα με αυτά που ακούμε. Ναι. Φαντάζεσαι να έχει τώρα υποχρεώσει αγωνιστικέ εκεί. Χθε έμαθα ότι Ακυρώθηκαν. ακυρώθηκε ένα μεγάλο ποδηλατικό γύρο στο δρόμο. Προφανέστατα. Έτσι. Έχει πάρει μεγάλη έκταση ναι. εκεί πέρα. Οπότε... Προφανέστατα. Και μόλι γύρισε από Καναδά, γύρισε χθε, ήρθε για μια μέρα στο Βόλο. Να πάρω λίγο τον αέρα. Και λέω ότι κάνουμε αυτή τη μαγνητοσκόπηση, γιατί εσύ το βλέπετε μαγνητοσκοπημένο σήμερα. Την κάναμε χθε. Και σήμερα που μιλούμε είναι στην Πολωνία. Τι έχει από εδώ και πέρα, τι έχει μπροστά σου. Θα πάμε περίπου 1 Φεβρουαρίου με 20 Φεβρουαρίου στη Ρόδο για προετοιμασία. Ε, να κάνουμε εκεί προπόνηση, επειδή λόγω καιρού έχει καλύτερες συνθήκες. Και 22 ταξιδεύουμε για Βερολίνο, ο τελευταίος αγώνας, ο τελευταίος αγώνας των Ολυμπιακών Προκρίσεων. Πριν το, πριν ακριβώς, πρέπει εκεί τελειώνει ουσιαστικά το ταξίδι αυτών των δύο χρόνων που κυνηγάμε τους πολυπόθητους βαθμούς για την Ολυμπιακή mm -hmm. Πρόκριση. Ε, και μετά από το Μάρτιο μέχρι την Ολυμπιάδα μπαίνουμε σε Ολυμπιακή προετοιμασία. Θα με, κάνεις την μέρα του γάμου σου προπόνηση ή θα, θα δώσεις ρεπό στον ε, εαυτό σου. Μία μέρα μπορεί να κάνω ρεπό, <laughs> αλλά θα εστιάσουμε πάρα πολύ. Θέλουμε να, να βελτιώσουμε τα πάντα, να φτάσουμε όσο πιο έτοιμοι γίνεται στο Τόκιο. Ε, στην τελετή που είχαμε για την απονομή των διακρίσεων από την Επιτροπή Κεντρικής Ελλάδος της Ποδηλασίας, πέρα από το ότι εξαιτία σου, του αδελφού σου και άλλων άξιων παιδιών είναι πάρα πολύ ψηλά στην Πανελλαδική Κατάταξη ο Ποδηλατικός Σύλλογος του Βόλου, ε, όταν φώναξα για μια οικογενειακή φωτογραφία τη μητέρα σου πάνω, έκλαιγε και εγώ σε αυτό το δάκρυ είδα πολλά πράγματα είδα την αυτονόητη συγκίνηση όταν το παιδί σου απολαμβάνει τιμές. Απολαμβάνει χειροκρότημα, απολαμβάνει θαυμασμό και πάει λέγοντας. Αλλά είδα και μια αναδρομή στο πώς φτάσαμε ως εδώ. Ήταν και αυτό σωστά διέγνωσα. Έτσι γιατί, είναι. γιατί φαντάζομαι έτσι, από το πρώτο σας βήμα. Όταν σας πήρε ο πατέρας εσένα και τον αδελφό σου, και σας είπε πάμε να κάνουμε ποδήλατο. Όχι ποδήλατο με τις βοηθητικές ρόδες ως παιδάκια. Αυτό που κάνετε σήμερα. Οι γονείς έχουν περάσει από χίλια κύματα, έχουν το μεγαλύτερο άγχος από όλου. κάθε φορά και η μητέρα μου όταν μας βλέπει στους αγώνες κάποιες ώρες κλείνει και τα μάτια. Έχει δει τα καλά, έχει δει και τα άσχημα όμως. Με έχει δει και στο νοσοκομείο Ελύτε. με διαλυμένη κλίδα να ταξιδεύω για να χειρουργηθώ από τη Ρωσία να έρχομαι Ελλάδα με τα αποπτώσεις που είχα. Οπότε είναι και στα εύκολα και στα δύσκολα. Οπότε το χαίρεται ιδιαίτερα τώρα. Και το πιο βασικό είναι ότι απλά θέλει να είμαστε καλά. Οπότε αυτό πιστεύω ε, τα λέει όλα. Είναι στη συζήτηση να έρθουν και οι γονείς σου στην Ιαπωνία. Θα το θέλαν πολύ, αλλά τα οικονομικά δεν μας επιτρέπουν. Είναι ναι, πάρα είναι, πολλά είναι τα είναι έξοδα. Οπότε ναι. είναι δύσκολο. Είναι ένα ακριβό ταξίδι. Αυτό είναι αλήθεια. Ε, εσύ κάνοντας flashback στην ζωή σου, περίμενες ότι θα φτάσεις εδώ. Στο στήθο σου να κουμπάνε τόσο συχνά παγκόσμια μετάλλια, να έχεις μπροστά σου την καλύτερη σου Ολυμπιακή στιγμή. Έτσι, αυτή είναι η καλύτερη Ολυμπιακή στιγμή. Όχι ότι πήγε άσχημα στι προηγούμενε, στου προηγούμενου Ολυμπιακού, δηλαδή και από καθαρά θεματυχία ή τύχη. Έχασε μετάλλιο σε έναν από αυτού και είχε και πολύ καλή παγκόσμια κατάταξη. Αλλά λε, wow, έφτασα. Πήγα καλά, τέλο πάντων. Εντάξει, <laughs> από μικρό είχα όνειρα. Ε, από μικρό ε, είχα μάθει και αυτό μου με το μετέφερε ο πατέρα μου να βάζουμε ψηλά τον πύχη και κάθε φορά να βελτιωνόμαστε συνέχεια. Κάθε φορά μετά από αγώνα και μετά από επιτυχία ή αποτυχία ουσιαστικά να κάνουμε restart και να ξαναξεκινάμε πάλι σαν να μην έχουμε κάνει τίποτα. Ε, και γενικώ προσπαθήσαμε όλα αυτά τα χρόνια να υπάρχει μια σταθερότητα στι επιτυχίε, να μην ε, απλά φέρουμε μια επιτυχία και εξαφανιστούμε. Πιστεύω ότι τα έχουμε καταφέρει και είμαι γεμάτο, είμαι ναι, πολύ χαρούμενο για αυτό. Γι αυτό. Έχει ένα σερή επιτυχίων Δεν, δεν είσαι διά των αστήρων που κάποια στιγμή έλαμψε και χάθηκε, έσβησε. Αυτό ήταν και ο μεγάλο μα στόχο ουσιαστικά, να έχουμε μια πολύ καλή πορεία και η πορεία σε έναν αθλητή πιστεύω φαίνεται. Από όλα τα χρόνια, πόσο σταθερός είναι, τι επιτυχίες θα φέρει όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται και να έχει μια ολοκληρωμένη καριέρα, τέλος πάντων. Mm -hmm. ε, βλέπεις και τον αδελφό σου να σε ακολουθεί. Ναι, και τον αδελφό μου. Φτάσαμε πολύ κοντά ώστε να προκριθούμε και στο, στο διπλό, αλλά ήμασταν η μόνη χώρα που ουσιαστικά, λόγω οικονομικών, ήμασταν ένα χρόνο πίσω στους βαθμούς. Δηλαδή, κάναμε τους λιγότερους αγώνες από όλους. Ε, αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Ουσιαστικά συνεχίζουμε γιατί μαζί μαζέψαμε και του βαθμού και για την Ολυμπιακή πρόκριση. Και έχουμε και στόχο και την επόμενη Ολυμπιάδα, το Παρίσι, όπου εκεί πιστεύω πέρα από ατομικέ προκρίσει να έχουμε και ομαδικέ προκρίσει. Είμαστε σε καλό δρόμο. Αγαπά τα παιδιά. Ε, φυσικά εντάξει. Βλέπω ότι κάνει σαν τρελό. Ε, ναι, τώρα και με, το... με τον μι Μικρό Κωνσταντίνο. Ε. Ά, άρα μπορεί στου επόμενου Ολυμπιακού να, να τρέξει και ως πατέρα. Μακάρι αυτό ο Θεό το ξέρει. Όχι το θε, πάντω ναι, 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 ότι είναι. Είναι πολύ όμορφο. Στι επιθυμίε. Η επόμενη Ολυμπιακή είναι και στη Γαλλία, είναι πολύ κοντά. Οπότε εκεί σίγουρα θα έχουμε κερκίδα. Ε, σε ναι. σχέση με το Τόκιο ε, που ναι, είναι μακρύβα. Ναι. Νομίζω ότι θα έρθουμε όλοι τότε ε, στη, ε, στη Γαλλία. Ναι, μα πέφτει λίγο μακριά πολύ... και ακριβά όπω είπαμε. Η Ιαπωνία, το μπλουζάκι σου είναι Japan. Ναι, ναι. Από πού? Να μπούμε. Στο Ανα, κλίμα. Αναμνηστικό, ναι. Είναι αναμνηστικό από ποια διοργάνωση, Από εκεί, από αγώνε. Από εκεί πάει... που είχε διοργανωση ναι, 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 απο εκει απο αγωνες απο που πηγες παει ναι. στο. Το διάφορα Grand Prix. Ε, και όλα αυτά κάποια στιγμή τελειώνουν. Εύχομαι να εχεις στη συλλογή σου και πολλά Ολυμπιακά μετάλλη, όχι ένα. Αλλά τελειώνουν. Την επόμενη μέρα τη σκέφτεσαι. Σίγουρα τη σκέφτομαι και έχουμε ξεκινήσει ήδη από τώρα να φτιάχνουμε μια πολύ δυνατή ομάδα. Mm -hmm. ε, στην πίστα, την ποδηλασία πίστα, η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Άρα, ε... θα βρεθεί εσύ στην θέση να αναδεικνύει τα ταλέντα, να, να είσαι ο προπονητή του, ε, Με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Σίγουρα θέλω να, να δούμε και το κομμάτι τη ομοσπονδία, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εκεί με, σε κάποιο πόστο. Ε, μας Μα ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι του ποδηλατοδρομίου. Όπω είπαμε, έχουμε υποσχεθεί ότι θα γίνει παγκόσμιο κέντρο, θα φέρουμε διοργανώσει, θα φέρουμε event. Θα αλλάξει όλη η κουλτούρα, πιστεύω, του Έλληνα και θα μπει το ποδήλατο στο σπίτι. Να πούμε σε αυτή την εκδήλωση, επειδή ήταν μια εκδήλωση που είχε αρκετό κόσμο, αλλά καταλαβαίνω ότι το ακροατήριο δεν έχει σχέση με τους ανθρώπους που τώρα μας παρακολουθούν, να πούμε ότι εκεί έκανε νέες ανακοινώσεις ο Περιφερειάρχης, ο Κώστας ο Αγοραστός, είδαμε βέβαια και κάποιες δηλώσεις του, ε, που είχαν να κάνουν με την εξέλιξη των πραγμάτων. Δηλαδή, προχωρά το κομμάτι της μελέτης και βρήκαμε και Έλληνα στην ομάδα των μελετητών, να, ναι. έτσι που θα αναλάβει τη μελέτη, ώστε να πούμε ότι τουλάχιστον για την επόμενη Ολυμπιάδα... Θα κάνεις εκεί την προπόνησή σου και εσύ και τα πολλά ταλέντα γιατί είδα ότι γενικώ η Θεσσαλία, η κεντρική Ελλάδα γιατί δεν ήταν μόνο Θεσσαλία εκεί είχε πολύ καλές επιδόσεις. Έχει πολύ μεγάλη είδα παράδοση Είδα συλλόγους η που επίσης είναι ψηλά στην πανελλαδική κατάταξη. Είναι αρκετοί συλλόγοι, έχει πολλά ταλέντα, πολλούς αθλητές με ιστορία. Και μόλι ξεκινήσει και το ποδηλατοδρόμιο, γιατί αυτό μα καίει όλου και έχουμε ένα, το τελευταίο άγχο αυτό να δούμε να μπαίνουν πουλαντό, να ξεκινήσει η διαδικασία, θα αναπτυχθεί πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή είμαστε το. Μπορεί να πω και το μόνο άθλημα που δεν έχει στέγη. Δεν έχει στάδιο. Μια, μια, μια εγκατάσταση περιπτώσει. Θα το φτάσουμε. Γιατί και στη Ρόδο που μου λε, θα πάτε τώρα για την προπόνηση, ξέρω ότι και εκεί. Υπάρχει ένα ποδηλατοδρόμιο τσιμεντένιο το οποίο έχουν φτιάξει οι Ιταλοί στον πόλεμο για να προπονούνται. Και έχει μείνει από τότε. Μ, μ, καλά συντηρημένο. Όχι καλά συντηρημένο, Όχι καλά. αλλά και αυτό. Από το είναι μια τώρα... έδρα. έδρα. Είναι ένα ναι. στάδιο. Μπορεί Εδώ... να μαζέψει παιδάκια με ασφάλεια να κάνει προπόνηση. Εδώ τώρα μιλάμε για ένα άλλο. Να είναι, ναι, εντάξει. Στάδιο, ένα αποδηλατοδρόμιο επαγελμανικές... Ολυμπιακών προδιαγραφών, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει τον οποιοδήποτε και ε, τι κορυφαίε διοργανώσει. Και μπορούμε να το κάνουμε αυτό πολύ εύκολα. Το στάδιο θέλουμε. Πόσο είσαι τώρα, Χριστό? 31. Ωραία ηλικία. Όριμη ηλικία, εντάξει. δεν είναι. Όσο κάνουμε ποδήλατο, δεν, είναι, δεν Όχι να πω, δεν είναι ωραία ηλικία για να, Σίγουρα... για να πεις ότι κάποιο έχει οριμάσει και αθλητικά. Ναι, ναι αλλά αυτό είναι εξαρτάται και από τι συγκυρίε, εξαρτάται από του αγώνε. Η εμπειρία καμιά φορά μπορεί να έρθει πιο πριν, μπορεί να έρθει πιο μετά. Εγώ γενικώ, επειδή μέχρι το Ρίο έκανα διαφορετικά αγωνίσματα. Από του Ολυμπιακού Αγώνε στο Ρίο κάνω άλλα αγωνίσματα. Mm -hmm. Οπότε συνεχώ ψάχνουμε να βρούμε περισσότερα πράγματα, συνεχώ μαθαίνουμε που είναι πολύ καλό αυτό γιατί ε, σε πες κρατάει... Μου πώς γιορτάζετε τις νίκες σας. Γιατί βλέπω από αυτά που γιατί είσαι δραστήριο στα social. Τι κάνετε, κάνετε κρεπαλέ στο φαγητό. Εντάξει, μία μέρα θα το ρίξουμε λίγο έξω. Όχι συνέχεια, αλλά κάποιε φορέ το χρειάζεται και οργανισμό να το Πρέπει να, να είσαι χαλαρός. σε συγκεκριμένα κιλά. Όχι, δεν έχουμε εμεί κατηγορίε όπω άλλα mm -hmm. αθλήματα, αλλά τα κιλά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην απόδοση. και Γενικώ, να φανταστείτε ότι από τώρα, μετά το Μάρτιο, γιατί τώρα, επειδή είχαμε συνεχόμενου αγώνε, δεν μπορούσαμε να κάνουμε και την κατάλληλη προετοιμασία. Ε, οι οι, οι καιρικές συνθήκε τώρα είναι, έχει πολύ κρύο, οπότε δεν μα ευνοούν. Αυτή η περίοδο είναι δύσκολη yeah, για εμά, yeah, yeah, yeah. γι' αυτό yeah, yeah. είχαμε αγχωθεί για τον Καναδά, αν θα καταφέρουμε να κατακτήσουμε τον τίτλο πάλι. Αλλά όλα πήγαν καλά. Ε, λίγο υπομονή ακόμα μέχρι και το Βερολίνο Α, και από το Μάρτιο και γενικώ μετά που αρχίζει και ζεσταίνει ο καιρό. Ε, αρχίζεις... θέλουμε να χάσουμε κιλά, δηλαδή στην Ολυμπιάδα τώρα είμαι 78-79 κιλά, στην Ολυμπιάδα θα είμαι 74. Α, πρέπει να είναι αυτό κιλά. Εκεί. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Οπότε μπορούμε να βελτιωθούμε πάρα πολύ ακόμα και όλα καλά. Ε, κοίτα, τώρα εγώ σκεφτόμουν ότι θα συνδυάσει το τερπνό μετά το ωφελή μου. Δηλαδή έχει και ένα γάμο μπροστά, έχει και του Ολυμπιακού αμέσω μετά. Οπότε θα έχει δύο σε ένα για να κομψίνει. <laughs> λοιπόν, ευχαριστούμε να πα περίφημα και στο Βερολίνο, να έχει και εκεί το χρυσό. Όχι ότι το χρειάζεσαι, τη βαθμολογία την έχει συγκεντρώσει. <laughs> Τυπική είναι. Ε, έτσι η συμμετοχή σου στου Ολυμπιακού, ενώ να ανακοινωθεί και επισήμω. Έχουμε και τη λαμπαδιδρομία μετά τον θέση... το Μάρτιο. Α, για πε μα για την λαμπαδιδρομία. Έτσι, μετά γιατί, το γιατί είδα ότι ήταν ένα μπουκέτο ωραίων πρωταθλητών. Να, ναι, 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 Εντάξει, θα είναι ναι. Έτσι. Εντάξει, ήταν κάτι μοναδικό. Που και... θα μπορούσε να το κάνει και στην Αθήνα και οπουδήποτε. Όχι, και εγώ και στο βόλο. Να είσαι Εντάξει, στο βόλο. Είναι πολύ πιο σημαντικό να είμαστε εδώ στον τόπο. Ποιε μέρε είναι. ακόμα δεν ξέρω ακριβώ την ημερομηνία, αλλά Ξεκινάει πάντω Μέσα Μάρτι, ναι. στο Μάρτιο. Ωραία τα. Ευχαριστούμε τον Χριστό Βολικάκη. Πάμε στα social τη Τιάρτη.